Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε. Νέο σκηνικό, νέο look, τα αλλάξαμε όλα. Ρε, γενέθλια με πρεμιέρα ταινία του Christopher Nolan δεν ξαναγίνονται. Ρε, δεν ξαναγίνονται, σας λέω. Λοιπόν, ο Άρχοντας έβγαλε νέα ταινία μόλις 3 χρόνια μετά από την προηγούμενη του, η οποία ήταν το Tenet. Έτσι δεν ήταν κάτι απλό, θέλω να πω. Μιλάμε τώρα για puzzle 10.000 κομματιών. Σε ταινία. 3 χρόνια μόλις μετά, λοιπόν, κερνάει στον πλανήτη την ταινία Oppenheimer. Μία ταινία βιογραφική που ανέδειξε έναν διαφορετικό, θα έλεγα, Christopher Nolan. Πολύ διαφορετικό. Τα κατάφερε όμως για άλλη μία φορά ή όχι? Πάμε να τα πούμε, εννοείται πάντοτε χωρίς spoilers. And let's go! Πριν ξεκινήσω, να σου υπενθυμίσω, εάν είσαι καινούριος ή καινούρια στο κανάλι, να μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις βιντεάρες που έρχονται, και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στις μελάρες αυτού εδώ του καναλιού. Πάμε να τα πούμε. We imagine a future. And our imaginings horrify us. Καταρχάς, να μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Αχ, βρε κερατάδες, να μην έχω τώρα ένα ελέφαντα, ένα ελεφαντάκι μικρού λιές στο αρκουδάκι να σας το εμφανίσω. Θα το ζήλευε μέχρι και ατζαράκης, ρε. Τέλος πάντων. Παγκόσμια πρεμιέρα ταινίας Oppenheimer 21 Ιουλίου. Πρεμιέρα της ταινίας Oppenheimer στην Ελλάδα 24 Αυγούστου. Μπράβο, ρε λεβέντες, μπράβο. Όχι, μπράβο. Και... εντάξει, ωραία ήταν η δικαιολογία ότι για τις διακοπούλες τον Ιούλιο, ότι και καλά δεν θα πήγαινε κανένας να το δει γιατί θα ήταν όλοι διακοπές, αλλά θα έπιανε εάν δεν βγάζατε τον Μπάρμπι τότε. Που, εντάξει, όπως όλοι πλέον ξέρουμε, έσπασε τα μία. Και φτεδούλδες, μωρί, αχ! Έχε χάρη που τα εισιτήρια για Κύπρο ήταν ακριβά, αλλιώς είχαμε περίμενα εσάς. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά για να μπούμε στο ψητό. They won't fear it. Until they understand it. Γέλασα απίστευτα πολύ όταν η πρώτη σκηνή της ταινίας, το πρώτο μόλις καρέ, ήταν ένα κοντινό στο πρόσωπο του Κίλιαν Μέρφι. Όπως σας έχω πει και παλιότερα, ο Christopher Nolan είναι ερωτευμένος με τον Κίλιαν Μέρφι και κατ' επέκταση με τα καταγάλανα μάτια του και το πώς αυτά αντικατοπτρίζονται στον φακό. Και το να ξεκινάει μια ταινία με κοντινό ακριβώς σε αυτά τα μάτια είναι μια μορφή εξηλαίωσης, όπως και να το κάνει. Επιτέλους, ο Christopher Nolan έδωσε στον αγαπημένο του ηθοποιό, μετά τον Michael Caine, αν κοιτάξει κανείς την ιστορία του, μπορεί να το καταλάβει εύκολα. Από παρένθεση, να σας πω ότι ο Michael Caine έλειψε πολύ από αυτή την ταινία. Του έδωσε λοιπόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που ήθελε να του δώσει από τον Batman Begins. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, προειδοποίηση. Warning πιο ελληνικά. Μεγάλη προειδοποίηση προς τα άτομα που θα αποφασίσουν να πάνε να δουν την ταινία και είναι από αυτούς τους ευάλωτους στα trendings που θα τρέξουν να δουν το Oppenheimer, νομίζοντας ότι θα είναι σαν κάτι άλλες ταινίες που βγήκαν τώρα πρόσφατα, που δεν θα τις θυμάται κανένας σε ένα χρόνο, από αυτές. Καμία σχέση με αυτό, γιατί μιλάμε για ένα ιστορικό δράμα παύλα βιογραφία. Που σημαίνει ότι στην πλειοψηφία θα δεις κατήφια, σοβαρότητα και το βασικό συστατικό σε τέτοιες ταινίες, διαλόγους. Πολλούς διαλόγους, πάρα πολλούς διαλόγους. Ρε, ούτε το Game of Thrones δεν είχε τόσους διαλόγους, πιστέψτε με σας παρακαλώ. Αλλά αυτός ο κερατάς, ο Christopher Nolan, έχει πάντοτε τον τρόπο του να κάνει μια ταινία συναρπαστική, ακόμη και όταν αποτελείται κατά 95% από κουβέντες που γίνονται μέσα σε 4 στίχους. Έχει αυτή την ικανότητα να ισορροπεί την κατάσταση, δίνοντας που και που ένα τυράκι στο θεατή, είτε οπτικό είτε ακουστικό, γιατί μιλάμε για Christopher Nolan, για να μην βαριέται, για να μην κουράζεται. Και θα καταλάβετε τι εννοώ με το ακουστικό τυράκι τις επόμενες μέρες με ένα βίντεο που θα ανέβει στο κανάλι. Πριν όμως μιλήσουμε για όλα τα άλλα, θέλω να σας μιλήσω για το soundtrack του Oppenheimer. Ένα soundtrack αφανής ήρωας. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. Ο Ludwig Göransson είναι ο νέος Hans Zimmer. Ναι, παιδιά, το είπα. Και ναι, έπρεπε οπωσδήποτε να σμίξει με τον Christopher Nolan. Το είχε κάνει από το Tenet, βέβαια, και θα πρέπει να συνεχίσει να το κάνει, όταν φυσικά ο βασιλιάς δεν είναι διαθέσιμος. Μιλάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για εκπληκτική δουλειά στο soundtrack. Μιλάμε για αποτέλεσμα πρωτοποριακό στον χώρο του κινηματογράφου, αφού υπήρξαν πολλές στιγμές που γύρισα στον Αντρέα και τον ρωτούσα
τι ακούμε τώρα, τι παίζει. Χαίρομαι πάρα πολύ που το Hollywood τουλάχιστον σε αυτό το τομέα βρήκε έναν εισάξιο συνεχιστή του Zimmer και ειδικότερα ο Nolan που στηρίζει τις ταινίες του σε μεγάλο βαθμό. Στο soundtrack, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας, βάλτε το playlist με το soundtrack του Oppenheimer στο YouTube και χαθείτε μέσα στις μελωδίες του. Ειδικά, βάλτε να ακούσετε το κομμάτι Atmospheric Ignition. Θα με θυμηθείτε. Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Πόσο ενδιαφέρον και συναρπαστικό μπορεί να γίνει ένα ιστορικό δράμα, ρε Θωμά, θα ρωτήσει κάποιος πιο επιφυλακτικός, που αρέσκεται ίσως σε ταινίες με πιο πολύ δράση. Κοίτα, φίλε μου ή φίλη μου, δεν είμαι από εκείνους που θα σε σπρώξουν να πας να δεις ένα είδος που μπορεί να μην το τραβάει η όρεξή σου, μπορεί να μην είναι του γούστου σου. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι πως ο Nolan το έκανε όσο πιο ενδιαφέρον και συναρπαστικό γίνεται και αυτό το είδος. Με άλλα λόγια, το τερμάτισε το θέμα για άλλη μια φορά. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα τον αγαπημένο μου δημιουργό να αλλάζει κοστούμι, να αλλάζει ρότα, να αλλάζει τρόπο, οπτική, να εξελίσσεται, να δοκιμάζει νέα πράγματα, κρατώντας όμως ταυτόχρονα και την ταυτότητα που τον χαρακτηρίζει. Γιατί δεν είναι τυχαίες οι ταινίες, κυρίες και κύριοι, που επιλέγει να κάνει ο Christopher Nolan. Υπάρχει ένα κρυφό πλάνο από πίσω, ένα κρυφό μοτίβο που ίσως αναπτύξουμε σε κάποιο μελλοντικό βήμα. Ο Χριστόφορος της καρδιάς μας λοιπόν άλλαξε, διότι την προηγούμενη πίστα την τερμάτισε. Δεν πήγαινε άλλο. Το Tenet ήταν ο τερματισμός. Ήταν τόσο τερματισμένο που ο θεατής δύσκολα το αφομοίωνε. Όχι γιατί δεν ήταν σωστό, όχι γιατί είχε κενά, ήταν αψεγάδιαστο, αλλά όπως ο περισσότερος κόσμος δεν θα καταλάβει, παραδείγματος χάρη, μια θεωρία του Albert Einstein, έτσι συνέβη και με το Tenet. Ναι, ρε, μόλις παρομοίωσα τον Einstein με τον Nolan, έχετε κανένα πρόβλημα. Τώρα, το αν είναι καλό ή κακό αυτό του να είναι μια ταινία κατανοητή στο θεατή με την πρώτη θέαση, γιατί αν το δείτε και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη φορά το Tenet, θα καταλαβαίνετε ακόμη περισσότερα πράγματα κάθε φορά που θα τη βλέπετε. Εντάξει, αυτό το αφήνω στην άποψη του καθενός. Πάντως, για να πω τη δική μου ταπεινή άποψη, θεωρώ πως ο Nolan υπερέβαλε πάρα πολύ στη συγκεκριμένη ταινία. Όχι στη σημερινή, στο Tenet. Μπερδεύεστε. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing that ever happened in the history of the world. Το θετικό πάντως είναι πως αντιλήφθηκε αυτό το αρνητικό από μόνος του και συνέχισε προς άλλα μονοπάτια. Και κάτι μου λέει, ρε παιδί μου, έχω αυτή την εντύπωση, πως η Warner μετάνιωσε πικρά και θα μετανιώνει ακόμη για χρόνια που έχασε τον Nolan και τον έστειλε ουσιαστικά στην αγκαλιά της Paramount Pictures. Καλά, όχι τα χεράκια τους τα έτριβαν στη νέα του εταιρεία. Τρελάθηκαν τόσο πολύ με το καλημέρα, παιδιά, που του έδωσαν λευκή επιταγή. Γιατί, εντάξει, εκτός των άλλων, εκτός της ποιότητας που φαίνεται στα κοστούμια, στην εικόνα, στα σκηνικά, στην κινηματογράφηση, τι να πει κανείς για αυτό το cast, Θεέ μου. Για ποιον να πρωτομιλήσεις, για ποιον. Κίλιαν Μέρφι, Έμιλι Μπλαντ, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φλόρενς Πιού, Κένεθ Μπράνα, Ράμι Μάλεκ, Γκάρι Όλτμαν, Ματίας Σβάινσχόφερ, Τζέισον Κλάρκ και πόσοι άλλοι, κυρίες και κύριοι, εκπληκτικοί ηθοποιοί συμμετείχαν σε αυτή την ταινία. Πραγματικά δεν μου έχει τύχει ποτέ ξανά να βλέπω ταινία και μετά από 2 ώρες να βλέπω ακόμη να εμφανίζονται στην οθόνη νέοι χαρακτήρες ενσαρκωμένοι από μεγάλα ονόματα του χώρου. Ήταν λες και για 3 ώρες είχαμε Χριστούγεννα. Κινηματογραφικά. Όλοι έπαιξαν τον καθοριστικό τους ρόλο για αυτό το υπέροχο σύνολο που είδαμε στο τέλος. Άλλοι με περισσότερο, άλλοι με λιγότερο χρόνο επί της οθόνης, αλλά όλοι έκαναν τη δουλίτσα τους όπως έπρεπε και ήταν τοποθετημένοι εκεί που έπρεπε. Ήταν εκεί για κάποιο λόγο. Και στην τελική, είναι ο Christopher Nolan, μπορεί να υπογράφει μεγάλα ονόματα έστω και για μικρούς ρόλους, έστω και για να τους έχει για λίγο χρόνο στην ταινία τους, μπορεί και το κάνει και καλά κάνει. Ιδιαίτερα πάντως θα ήθελα να σταθώ όχι στον Κίλιαν Μέρφι, που εντάξει είναι ο Κίλιαν Μέρφι παιδιά, ξέρω και ξέρετε εσείς τι εστί το όνομα αυτό, και επιτέλους του δόθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος που του άξιζε, όπως είπαμε και πιο πριν, γιατί μιλάμε για έναν θρύλο. Όμως, για εμένα, την παράσταση την έκλεψε κάποιος άλλος. Και ποιος άλλος θα ήταν αυτός από τον Robert Downey Jr. Thanks for convening a short notice. I can't believe it. Τον άνθρωπο που σταμάτησε από κάποια στιγμή και μετά στη ζωή του να αυτοκαταστρέφεται και έχει φτάσει σήμερα στο σημείο να επισκιάζει τεράστια ονόματα του χώρου, έχοντας μάλιστα όχι πρώτο ρόλο, αλλά δεύτερο. Τι να πει κανείς για αυτόν τον ηθοποιό, έχει ένα πηγαίο ταλέντο, ρε παιδιά, που τον κάνει να ξεχωρίζει αβίαστα από το κάθε
project και χαίρομαι που δημιουργήθηκε το MCU μόνο και μόνο για να πάρει αυτός ο άνθρωπος την αναγνώριση που του άξιζε πάντοτε. Ο δεύτερος τώρα ηθοποιός που για εμένα έκλειψε την παράσταση είναι γένος θηλυκού. Η αρχόντισσα Emily Blunt υποκριτικά δεν συγκρίνεται με καμία άλλη της γενιάς της. Ναι, δεν ακούω κουβέντα. Μιλάμε για εντελώς άλλο επίπεδο, μιλάμε για χιλιόμετρα μακριά από κάθε άλλη ηθοποιό της γενιάς της και όχι μόνο, και σίγουρα στο top 10 των ηθοποιών ανεξαρτήτως φίλου που είναι η δική μου αγαπημένη. Αυτόν όμως ρε παιδιά που δεν τον χώνευα καθόλου και πλέον έχει φτάσει να έχει γίνει και αυτός από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, είναι αυτός ο κερατάς ο Matt Damon. Have a 12-month head start. 18. How could you possibly know that? Τι εξέλιξη είναι αυτή με το πέρασμα των ετών. Κάθε φορά που τον βλέπω είναι ακόμη καλύτερος. Τον είχα συμπαθήσει πάρα πολύ, ήθελα να πω, στο Interstellar. Τον λάτρεψα στο Ford V Ferrari. Και από τότε συνεχίζεται και αυξάνεται αυτό το συνέστημα και αυξάνεται και με το Oppenheimer. Να εκτιμάτε κυρίες και κύριοι τους ηθοποιούς που βγάζουν συνέστημα αβίαστα. Καλό είναι και το method acting, καλή είναι και η υπερβολή πολλές φορές, χρειάζεται, αλλά να ξέρετε, ολόκληρο το cast αυτής της ταινίας έχει μια κοινή ικανότητα, ένα κοινό ταλέντο να βγάζει συνέστημα στο θεατή χωρίς να υπερβάλλει κανένας από αυτούς υποκριτικά. Είναι μια πολύ λεπτή γραμμή ισορροπία μεταξύ καλής υποκριτικής και υπερβολής που λίγοι την διακρίνουν και λίγοι καταλαβαίνουν τη βαρύτητά της, αλλά πιστέψτε με, αυτός που σίγουρα την εκτιμά αυτή την ισορροπία είναι ο Κρίστοφερ Νόλαν. Θωμά, η ταινία είναι 3 ώρες. Θα με κουράσεις, σε ακούω να ρωτάς. Κοίταξε, εάν δεν είσαι λάτρης του είδους, μπορεί και να σε κουράσει, ειδικά κάπου στα μισά της, αλλά είναι αναπόφευκτο αυτό, παιδιά, γιατί μιλάμε τώρα για μια βιογραφία, πρέπει να υποθούν πολλές λεπτομέρειες για να δουλέψει η πλοκή, η οποία φύγει και κάποια πολύ λεπτά θέματα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που απαγορεύτηκε η προβολή της στην Ιαπωνία. Μιλάμε για πάρα πολύ λεπτά θέματα. Μία πλοκή όμως που ρίχνει αυλαία με τον τρόπο που μόνο ο Κρίστοφερ Νόλαν ξέρει να το κάνει. Δεν λέω περισσότερα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι και τι δεν είναι σινεμά, κυρίες και κύριοι. Αυτό το αφήνω στην κρίση του καθενός από εσάς. Ό,τι σας τραβάει μέσα στην αίθουσα και σας κάνει να περνάτε καλά, είναι σινεμά για εμένα. Αλλά το Oppenheimer βρωμάει φιλμ από χιλιόμετρα. Βρωμάει κινηματογραφίλα, βρωμάει παλιό καλό σινεμά. Και πάνω απ' όλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτό εδώ το κανάλι, βρωμάει μεράκι, όπως συμβαίνει άλλωστε και με κάθε project του Nolan. Είτε τελικά σου άρεσε είτε δεν σου άρεσε, δεν μπορείς για κανένα project του να πεις ότι δεν είχε όρεξη και μεράκι όταν το δημιουργούσε. Και ας μην είστε υποστηρικτές και λάτρεις του είδους λοιπόν του συγκεκριμένου, για μένα δώστε μια ευκαιρία στο Oppenheimer να σας συμβουλέψω να πάτε ξεκούραστοι να δείτε την ταινία και να πάτε και εξοπλισμένοι με όρεξη, να έχετε όρεξη δηλαδή να δείτε ταινία, μην πάτε ντεμή γιατί δεν θα το απολαύσετε. Και πέραν των άλλων, αυτό το soundtrack πρέπει να το ακούσετε από τα ηχεία μιας κινηματογραφικής αίθουσας. Δεν μπορείτε με τίποτα να καταλάβετε τι λέω εάν δεν το νιώσετε ήδη. Όπως θα καταλάβατε κυρίες και κύριοι, ο Κρίστοφερ Νόλαν τα κατάφερε για άλλη μία φορά. Αυτά όμως είχα να σας πω εγώ για τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλο Oppenheimer. Θα ήθελα πάρα πολύ όπως πάντα να μου γράψετε και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Θα σας παρακαλούσα χωρίς spoilers για να μπορέσουν όλοι να απολαύσουν το συγκεκριμένο βίντεο αλλά και να διαβάσουν χωρίς κανένα απολύτως φόβο τα σχόλια. Εγώ είμαι ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο αυτή τη φάτσα, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που έρχονται και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι όμορφα.